Αύριο θα παρακολουθήσουμε 5 ομιλητές, οι οποίοι είναι ειδικοί για την υγεία, και θα διαχειριστούμε, θα αναλύσουμε γενικά την παχυσαρκία στα παιδιά και στους ενήλικες. Η παχυσαρκία, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, είναι μία νόσος, είναι μία πάθηση, η οποία η κύρια αιτία είναι η υπερβολική εισαγωγή τροφών στον οργανισμό και η δαπάνη από την άλλη μεριά είναι μικρότερη. Και έτσι έχουμε ένα άνισο ισοζύγιο. Βέβαια, η παχυσαρκία δεν είναι μόνο ότι έχει το αισθητικό κομμάτι. Υπάρχει μία παχυσαρκία, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη, επιβαρύνει πάρα πολλά συστήματα στον οργανισμό μας. Και έτσι μπορούμε δηλαδή να έχουμε επιβαρύνει στην καρδιά μας, να έχουμε ανεπάρκεια δηλαδή, καρδιακή, αγκιακά συστήματα χαλασμένα, στην αναπνοή, στο αναπνευστικό σύστημα το ίδιο, είπα το χοληφόρο σύστημα και αυτό μπορεί να έχει επιβάλληση από την παχυσαρκία, οι ενδοκρινικές μεταβολές σίγουρα, όπως είναι ο ζαχαρός διαβήτης, η ουρική αθρίτιδα, η υπερλιπιδημία, είναι free και αυτοί επιβαρύνονται, οι αθρώσεις ειδικότερα, οι αθρώσεις, οι μύες, ο συνδετικός ιστός, ακόμα και το δέρμα, ακόμα και το δέρμα έχει επιπτώσεις από την παχυσαρκία. Και όχι μόνον από την εμφάνιση της κυταρίτιδας, αλλά δημιουργεί και άλλες δερματικές ασθένειες, όπως είναι η κάλλη, τα πέλματα, πολλαπλά θυλώματα, παράτριμα, δασιτριχισμός γενικώς του ανδρικού τύπου και άλλες αρκετές παθείς. Για όλα αυτά λοιπόν θα ακούσουμε αύριο Τετάρτη 1η Ιουνίου, τι ώρα αύριο, και πού. Αύριο 1η Ιουνίου καλούμε όλον τον σπαρτιατικό λαό και όχι μόνο να έρθει στις 7.30 ώρα στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Σπάρτης στην Δημόσια Εθνική Βιβλιοθήκη για να ακούσει από υπεύθυνα χείλη καταρχάς πώς διακρίνουμε ένα παχύσαρκο και εάν είναι απλά παχύσαρκος ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει άμεσα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε το χειρουργό ο οποίος θα μας μιλήσει και για την παθογένεια της νόσου αλλά και για την χειρουργική αντιμετώπιση. Θα έχουμε ένα κλινικό διαιτολόγο γιατρό στρατιωτικό ο οποίος θα μας μιλήσει και αυτός για την ταξινόμηση γενικά της παχυσαρκίας, τι είδος δηλαδή, γιατί είναι 5-6 είδη παχυσαρκίας ανάλογο με το δείκτη δηλαδή σωματικού βάρους, και σίγουρα θα μας δείξει μονοπάτια, θα μας υποδείξει μονοπάτια διατροφής, τα οποία μονοπάτια δεν θα μας, κάνουν να υποφέρουμε, αλλά θα χορταίνουμε με την διατροφή και βέβαια δεν θα παίρνουμε παραπανήσια κιλά. Να σημειώσω εδώ ότι η παχυσαρκία είναι κύρια η εναπόθεση λίπους από το περίσσευμα των θερμίδων που δεν καίμε από αυτές που εισαγάγουμε στο 24ωρο. Είναι δηλαδή ένα ισοζύγιο τροφών και θερμίδων που καταναλώνουμε. Άρα λοιπόν είναι ο λιπόδης ιστός. Πώς μπορούμε να το παλέψουμε το θέμα? Σίγουρα το κύριο είναι να δούμε τις δευτερογενείς παθήσεις που ακολουθούν μια παχυσαρκία. Δηλαδή η παχυσαρκία μας έκανε αθρίτρα, η παχυσαρκία μας χάλασε το καρδιαγιακό κλπ. Εκεί λοιπόν πρέπει να δράσουμε και προς την κατεύθυνση δηλαδή των δευτεροπαθών παθήσεων. Το κύριο όμως είναι να φτιάξουμε ένα ισοζύγιο εισερχομένων ή εξερχομένων και μάλιστα να το γύρουμε προς το αρνητικό πρόσημο, ούτως ώστε ο οργανισμός
να, στην καθημέρα πράξη και ειδικότερα όταν ασκείται ο οργανισμός, να ξοδεύει περισσότερες θερμίδες από τις θερμίδες που θέλει για τον βασικό του μεταβολισμό. Έτσι θα φτάσει ο οργανισμός να αρχίζει να τρώει στην κυριολεξία το λίπος του και σε κάποια φάση αυτός ο άνθρωπος, ο περίλιπος, ο δυστυχισμένος, ο ψυχολογικά διαταραγμένος, ο απομονωμένος και τόσα άλλα κοινωνικά να είναι σχεδόν μη αποδεκτός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα τύχει της αποδοχής, της κοινωνικής αποδοχής, θα αγαπήσει τον εαυτόν του και θα έχει μια αισθητική εικόνα η οποία δεν θα διαφέρει από τους άλλους που έχουν ένα φυσιολογικό βάρος. Γι' αυτό μικροί και μεγάλοι, επειδή είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη εμείς οι Έλληνες, γι' αυτό αύριο καλούμε μικρούς και μεγάλους, γονείς και παππούδες, παιδιά, κορίτσια και αγόρια, να έρθουν, να ακούσουν, να ενημερωθούν και να φτιάξουν ένα σώμα το οποίο και θα έχει αισθητική εικόνα καλή, αλλά και επιπλέον θα νιώθει ευεξία, θα νιώθει χαρά, θα απαλύνεται ο πόνος του και σιγά σιγά θα μπει και στο στάδιο της εκπαίδευσης, της άσκησης δηλαδή, και θα του γίνει ένα βιωματικό κομμάτι η ενασχόλησή του με την άσκηση. Συνεπώς λοιπόν, αύριο περιμένουμε όλους να έρθουν σε αυτό, να ακούσουν αυτό το καυτό θέμα που άπτεται της υγείας, που μαζί με τα εγκεφαλικά, τους καρκίνους κλπ. Είναι η πρώτη τριάδα τετράδα υπεύθυνη η παχυσαρκία για τους θανάτους. Μάλιστα. Κύριε Πατζηλίβα, κάθε επιτυχία εύχομαι αύριο στην ημερίδα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα καλή συνέχεια. Πολύ το φιλόξενο Φλάι, ο οποίος μας φιλοξενεί για τέτοιες ενημερωτικές ημερίδες, και δεν έχω παρά να σας ευχηθώ να έχετε ό,τι καλό στη ζωή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.